την εθνική ομάδα της Ελλάδας να κατακτά την πρώτη θέση, επικρατώντας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον τελικό, αλλά και τις καλύτερες κριτικές των ανθρώπων της Χολιβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για το επίπεδο της διοργάνωσης, ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Ιταία το Διεθνές Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών K19 PIFIA Cup. Οι επτέθνικες ομάδες της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ολλανδίας και της Ουγγαρίας έδωσαν στο τριήμερο των αγώνων, Παρασκευή έως Κυριακή, μοναδικές αγωνιστικές παραστάσεις, αποζημιώνοντας το κοινό που έδωσε το παρόν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Ιταίας, σε μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Δελφών σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, το Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα, Δίκτυο Δελφών, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και την υποστηρίξη του Ναυτικού Ομίλου Ιταίας. Τα κορίτσια της Ευτυχίας Καραγιάννη, τα οποία προετοιμάζονται για την παρουσία τους σε δύο πολύ σπουδαίες διοργανώσεις που ακολουθούν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K19 στο Ζάγκρεπ, 24 έως 31 Αυγούστου, και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 στην Κίνα, 15 έως 22 Σεπτεμβρίου, επικράτησαν στο τελικό των ΗΠΑ με σκορ 13-12, κατακτώντας έτσι την πρώτη θέση.